στην ελληνική τηλεόραση, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ξέρετε, αυτές τις γνωστές κακές λέξεις. Τις βρώμικες αυτές λέξεις. Εκτός, ναι, αν τις πεις στα αγγλικά. Αν τις πεις στα αγγλικά, όλα είναι μια χαρά. Κανείς δεν ξέρει. Ο Σεργέη Λαυρόφ απευθύνθηκε κατά κάποιο τρόπο έτσι σε όλη την ανθρωπότητα, αγγίζοντας χορδές ευαίσθητες σε όλους τους ανθρώπους, καθώς χθες ήταν τα γενέθλιά του, έκλεισε τα 71. Οι δημοσιογράφοι του χάρισαν μια μάσκα πάνω στην οποία αναγράφεται τα αρχικά τουλάχιστον της φράσης fucking quarantine. Το αφήνουμε μετάφραστο γιατί υπάρχει και το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θα το αφήσουμε. Δεν ήταν όμως το μοναδικό δώρο που έλαβε, γιατί ο Σεργέη Λαυρόφ έλαβε και από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ένα ωραιότατο δωράκι πάλι για τα γενέθλιά του. Ένα μπλουζάκι το οποίο άγγιξε και πάλι τις κορδές όλων των ανθρώπων και το οποίο έγραφε πάνω του το συγκινητικό μήνυμα για όλη την ανθρωπότητα. You motherfucking son of a damned bitch quarantine, you are a piece of shit wonker cunt. Το αφήνουμε μετάφραστο γιατί υπάρχει και το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ας το αφήσουμε. Τα δώρα όμως και πάλι δεν είχαν τελειώσει, γιατί ο Σεργέη Λαυρόφ πήρε και από τον Κινέζο ομολογό του δωράκι, το οποίο ήταν μια γραβάτα πάρα πολύ κομψή, η οποία έγραφε πάνω της το άλλο συγκινητικό μήνυμα για την ανθρωπότητα. Suck my dick, you fucking cock form shithole quarantine. Go to hell. I wanna fuck your fucking mask off you dickhole cocksucker bastard prick. Το αφήνουμε μετάφραστο γιατί υπάρχει και το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ας το αφήσουμε. Τα δώρα όμως δεν είχαν σταματημό τελικά, γιατί ο Σεργέη Λαυρόφ τσίπησε ο τυχερός και άλλο ένα δωράκι, που ήταν ένα σημειωματάριο από τη γραμματέα του, το οποίο έγραφε «You motherfucking piece of worthless cunt licking coronavirus, sack of balls, bastard probing, bitch sucking, shithead fucking quarantine, I wanna spit of your fucking cock sucking coffee, you gut fucking deckhead, come guzzling, wrinkle bitch». Το αφήνουμε μετάφραστο γιατί υπάρχει και το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θα μας κλείσουν μέσα. Ημερολόγιο ήταν. Μέχρι 4 Απριλίου ήταν γραμμένο. Άγιο ήχος, δεν κατάλαβε τίποτα το Συμβούλιο. Ξέρει μόνο γαλλικά. Έχει πάρει μόνο το στρομπό. Προφήνσε στη Λόρ, δεν τα ξέρουν. Μόνο γαλλικά. Εμείς οι βλάχοι όπως βλάχοι δεν του πήραμε.